Το πράσινο φως από την αποκεντρωμένη διοίκηση περιμένει η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου για να τεθεί σε ισχύ η νέα κανονιστική για την ηχορύπανση, που εκτός απροόπτου θα εφαρμοστεί από τα μέσα Νοεμβρίου, όπως διαβεβαίωσε στην ώρα αιχμής ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Γιώργος Αγριμανάκης. Δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά νομίζω αν όλα πάνε καλά, μέσα στο Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη, θα έχουμε την κανονιστική σε πλήρη εφαρμογή. Την ώρα που οι πολίτες, μέλη του Συλλόγου Ποιότητας Ζωής, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μικρή μερίδα καταστημάτων εστίασης που δεν τηρούν τον νόμο, ο Σύλλογος εκφράζει τον προβληματισμό του για τις τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι τζίροι των επιχειρήσεών τους, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης. Χρειάζεται να προβαίνουν σε καταγγελίες και να στροχοποιούν ένα ολόκληρο κλάδο για 2 και 3 μαγαζιά. Εγώ αναπαράγω τέτοιο πράγμα. 10 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, δεν είναι 1 και 2. Να κάνουμε υπομονή, γιατί εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, κυρία Δασκαλάκη, 1.300 άτομα από το Ηράκλειο, τα οποία είναι ενεργά. Που το 60% δείχνει μια απασχόληση, ενώ θα είναι εργατικά χέρια. Βγαίνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, που δείχνει ένα από τους κλάδους της παραβατικότητας στα θέματα των εργασιακών. Είναι ο κλάδος του επισιτισμού. Που ενώ έχουμε περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα, νομίζω, για να ασχοληθεί η αστυνομία της πόλης και να τηρεί άλλα πράγματα, όπως συμβαίνει με κλοπές, με διαρρήξεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε το τελευταίο διάστημα στις μεγάλες πόλεις που έχουν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, δεν νομίζω ότι ένας επαγγελματίας για μια παράβαση χορύπανσης θα πρέπει να σύρεται στο αυτόφορο. Τώρα ήρθε η νέα Δημοτική Αρχή να διαβουλευτούμε και να βρούμε μια λύση και για τις δύο πλευρές. Αυτό που καταφέραμε ήταν το ότι ο κ. Αγριμανάκης και ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατάλαβε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που και επιφέρει πολλά έσοδα στο Δήμο και θα πρέπει να τη στηρίξουν με κάποιο τρόπο. Στη Δημοτική Αρχή ετοιμάζονται μέσω της ενίσχυσης της Δημοτικής Αστυνομίας τον ελεκτικό μηχανισμό με στόχο την τήρηση εφαρμογής της κανονιστικής για την πάταξη της ηχορύπανσης. Για να τον υπερασπίσουμε και εμείς ως πολίτες, εθελοντικά όλοι να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν ενοχλεί, κύριε Δασκαλάκη, να μην παίζει μουσική. Με μια μουσική διαμαρτυρία, την ώρα του τηλεοπτικού αέρα, οι καλλιτέχνες του δρόμου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον τρόπο εφαρμογής της κανονιστικής, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες τροποποιήσεις όσον αφορά τη χωροθέτηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχω την άνεση του χρόνου, χρόνος είναι φιλιά. Με κοιτάνε στα μάτια πελαγωμένα παιδιά. Πώς βρίσκεις την άρνηση, σκοτάδι τα κενά. Με ελευθερώνει η αγάπη και να μοιράζω χαρά. Ακούγεται τουλάχιστον σαν μια πολύ κακή πρόφαση το να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος ότι οι καλλιτέχνες του δρόμου φθείρουν με την παρουσία τους εδώ τα μνημεία.